Στην τοπική κατηγορία τώρα ο Αιγαίας βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι 4-1 το Διαγόρα στην Αγία Παρασκευή, βγάζοντάς τον εκτός διεκδίκησης. Πλέον ο νικητής χρειάζεται μία ακόμη για να σφραγίζει το πρωτάθλημα. Στα play-out σώθηκε και μαθηματικά ο Ανδρονικάς με την εντός έδρας νίκη του 2-1 τη Φίλια. Η Ενωνεργέννηση Γέρας επιβλήθηκε στη Μόρια του Κεραυνού 3-1. Μόνο στη θεωρία ήταν ντέρμπι το παιχνίδι ανάμεσα στον Διαγόρα και τον Αιγαία στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής για την έκτη αγωνιστική των play-off της Α κατηγορίας. Παρότι ο Διαγόρας προηγήθηκε 1-0, εντούτοις ο Αιγαίας εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη στην άμυνα των γηπεδούχων, νικώντας τελικά με το ευρύ 4-1, αγκαλιάζοντας τον τίτλο στην ΑΕ Λέσβου μετά από πολλά χρόνια, αφού στις εναπομείναντες 4 αγωνιστικές χρειάζεται 3 βαθμούς προκειμένου να στεφθεί πρωταθλητής με κάθε επισημότητα. Κατάμεστο το γήπεδο της Αγίας Παρασκευής από φίλους και των δύο ομάδων, καθώς και πολλούς ουδέτερους. Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση καταγράφηκε στο 10ο λεπτό και ανήκε στο Διαγόρα, με το Σεφουλάι να νικέται από το Ζαχαρή. Στο 22 ήταν η σειρά του Αιγαία να απειλήσει για πρώτη φορά, με το σούτ του το πάλι έξω από την περιοχή να καταλήγει στα χέρια του Κουμπά. Στο 28 ο Διαγόρας άνοιξε το σκορ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σεφουλάι και κοντινή κεφαλιά του Στέλιου Τσομπανέλη που μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στη συνέχεια ο Αιγαίας βγήκε στην επίθεση με σκοπό να ισοφαρίσει. Στο 38 μετά από έξοχη πάσα του Μιχαλάκη, ο Παράσχος Πρωτούλης με σούτ μέσα από την περιοχή τίναξε τα δίχτυα του Κουμπά ισοφαρίζοντας για τον Αιγαία. Μάλιστα στο 44, σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ, όπως να κήδησε έκανε λάθος γύρισμα και ο Μιχαλάκης, ο οποίος καιροφυλακτούσε, έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον Κουμπά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας την πλήρη ανατροπή στο σκορ για την ομάδα του Πλωμαρίου μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από παίκτες και κόσμο. Πάντως στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Διαγόρας θα μπορούσε να έχει ισοφαρίσει, όμως το σούτ του Στέλιου Τσομπανέλη από πλεονεκτική θέση έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Ζαχαρής, κρατώντας το 2-1 για την ομάδα του. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Αιγαία να βρίσκει γκολ από τα αποδυτήρια, αφού στο 47 μετά από πολλές κόντρες που έγιναν στα όρια της περιοχής, η μπάλα στρώθηκε στον Κλούρα, ο οποίος με χαμηλό συρτό σουτ νίκησε τον Κουμπά, δίνοντας αέρα 2 τερμάτων στην ομάδα του Πλωμαρίου. Ο Διαγόρας έδειξε να επηρεάζεται από το τρίτο γκολ που δέχθηκε, με αποτέλεσμα οι παίκτες του να μην έχουν το καθαρό μυαλό ώστε να αντιδράσουν. Μάλιστα στο 67 ο Αιγαίας λίγο έλειψε να κάνει το 4-1 με τον Θανάση Πρωτούλη να σημαδεύει το δοκάρι. Στην επόμενη φάση, ο ίδιος ποδοσφαιριστής κατάφερε τελικά να χρησιμοποιήσει σκόρερ με σουτ μέσα από την περιοχή, ολοκληρώνοντας το θρίαμβο για την ομάδα του Πλωμαρίου. Στο 75, ο νεαρός Παναγιώτης Κόμβος σούταρε με δύναμη, αναγκάζοντας τον Κουμπά να κάνει μια σπουδαία επέμβαση. Στα τελευταία λεπτά, ο Διαγόρας βρήκε δύο φάσεις, αρχικά στο 80 με τον Σαρίκη και στο 90 με τον Τέντια, όμως ήταν πια αργά για να πάρει κάτι από το παιχνίδι, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 4-1 υπέρ του Αιγαία. Μετά το τέλος του αγώνα, το φίλαθλο κοινό της ομάδας του Πλωμαρίου αποθέωσε στους ποδοσφαιριστές για τη σπουδαία εμφάνιση, με τους πανηγυρισμούς να συνεχίζονται στα αποδυτήρια. Μεγάλη νίκη για τον Αιγαία, νίκη τίτλου μπορεί να χαρακτηριστεί. Με πρωταγωνιστή εσένα και τους υπόλοιπους παίκτες, καταφέρατε να αποδράσετε με ένα σπουδαίο διπλό από την Αγία Παρασκευή. Ένα βήμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Μένουν 3 παιχνίδια ακόμα. Πρέπει να το τελειώσουμε και να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα που μας αξίζει, νομίζω. Τι πιστεύεις ότι είχε η ομάδα σου μετά το 1-0 του αντιπάλου και γύρισε το μάτς και τόσο θριαμβευτικά? Στην αρχή δεν μπήκαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα 20 λεπτό μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας, μετά κύλησαν όπως πρέπει και με το πλάνο του προπονητή μας. Ο Αιγαίας κάνει τρομερά play-off, συμφωνείς? Ναι, νομίζω έχουμε 14 και έχουμε δεχτεί 2 γκολ. Αυτό τα λέει όλα. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Κύριε Αγγελόνια, μεγάλη νίκη για τον Αιγαία, νίκη τίτλου. Ναι, τυπικά όχι ακόμα πρωτάθλημα. Θέλουμε 3 βαθμούς στις επόμενες 3 αγωνιστικές, 4 με το ρεπό. Ο Αιγαίας βλέπουμε κάνει τρομερά play-off, φαίνεται ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Έχει καταφέρει να μαζέψει πολλούς βαθμούς και να παίζει ικανοποιητικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, καλοί παίχτες, το team, ο προπονητής καλός, η διοίκηση από πίσω ό,τι χρειαστούμε. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, συνεχίζουμε να πάρουμε άλλη μία νίκη, θα πάμε και για 3 νίκες, αλλά σας λέω τυπικά θέλουμε 3 βαθμούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας έχω ξαναπεί. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε και ακολουθάτε το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, το τοπικό ποδόσφαιρο. Άλλη μία νίκη για τον Αιγαία που είχε σήμερα μεγάλη σπουδαιότητα, διότι ήρθε επί ενός πολύ καλού αντιπάλου που διεκδικεί επίσης όριστο τίτλο. Ήταν ένας αγώνας ντέρμπι με όλα του. Η ομάδα μας με το ρόστερ που είχε έπρεπε να έχει από τον πρώτο γύρο τελειώσει με το πρωτάθλημα. Δυστυχώς κάποιες συγκυρίες και κάποια γεγονότα μας άφησαν πρώτο και δεύτερο γύρο πίσω. Βρήκαμε τον εαυτό μας
στα μπαράζ και βλέπετε ότι παρά τις απουσίες που είχαμε όλο το χρονικό διάστημα, γιατί σχεδόν η μισή ομάδα είναι έξω, τα παιδιά που φύγανε, φαντάρι, που πήγανε ΠΟΠ, τραυματίες και όλο αυτό, μας πάλι βρισκόμαστε να είναι μια ομάδα δυνατή η οποία να διεκδικεί επί ίσης ώρες όλα τα παιχνίδια. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Αιγαία στα play-off. Βλέπουμε να παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο σε κάθε παιχνίδι, έχει πάρει όλα τα ντέρμπι. Και καλό ποδόσφαιρο και δυνατό και έχουν βρει, έχουν βρει τον εαυτό τους. Εγώ δεν νομίζω ότι τον βρήκανε στο 50% το έχουν βρει. Άμα βρουν και το άλλο 50% είναι παιδιά τα οποία έχουν ποιότητα, αδικούν τον εαυτό τους και τον αδικήσανε όλο αυτό το διάστημα το οποίο το προηγούμενο. Θέλω όλοι να συγχαρώ όλους τους φιλάθλους εδώ που και του Διαγόρα και του Πλωμαρίου που δώσανε έναν τόνο στο ντέρμπι αυτό και έγινε ένα ωραίο παιχνίδι αθλητικό με δύο ομάδες οι οποίες ήταν από τις καλύτερες του πρωταθλήματος. Κοτς, αν και το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για το Διαγόρα, τι έγινε μετά και ήρθε τελικά αυτή η βαριά? Εντάξει, το παιχνίδι τελειώνει στο 93, δεν τελειώνει στο 40, δεν τελειώνει στο 30. Ή στο 10 που ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά και έπρεπε να έχουμε προηγηθεί. Και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου πάλι, παρόλο που χάναμε 2-1, χάσαμε μια ευκαιρία για μένα άχαστη πάνω από τη γραμμή. Αλλά εντάξει, δεύτερο ημιχρόνο ήταν πιο καλή ομάδα του Αιγαία. Μπήκε με πιο καλή ψυχολογία. Φάνηκε πιο προπονημένη από τη δική μας την ομάδα. Και ήρθε αυτό το σκορ. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πιστεύετε ότι με αυτή την ήττα ο Διαγόρας γίνει εκτός διεκδίκηση του τίτλου? Εντάξει, παιδιά, ρεαλιστές να είμαστε. Όταν έρχεται εδώ μέσα η ομάδα του Πλωμαρίου και θέλει δύο αποτελέσματα, χ ή διπλό, για να είναι πάλι μπροστά στη βαθμολογία και σε κερδίζει με 4-1, απέδειξε ότι και καλή ομάδα είναι και πήρε τρεις βαθμούς που είναι με μεγάλο βαντάζ για να πάρει το πρωτάθλημα. Έχετε βρει τα αίτια της ήττας? Τι να βρούμε τα αίτια? Τα αίτια της ήττας. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω τώρα για τα αίτια της ήττας. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Νυφθήν την παίρνω εγώ. Με την έκτη αγωνιστική συνεχίστηκαν τα play-off στην Α κατηγορία. Διαγόρας Αιγαίας 1-2. Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, Όλυμπος Αρίων Μύθυνας 6-1. Εύκολη νίκη για την ομάδα της Αγιάσου. Ρεπό είχε ο Αετός. Στη βαθμολογία, ο Αιγαίας είναι πρώτος με 59 βαθμούς, στο σύν 6 από τον δεύτερο Διαγόρα που έχει 53 και χρειάζεται λίγους ακόμα βαθμούς για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλητής. Ο Όλυμπος είναι τρίτος με 50, ο Αετός τέταρτος με 44, ενώ 27 βαθμούς έχει ο Αρίων Μύθυνας. Στα play-out για την πέμπτη αγωνιστική σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Ανδρονικάς Φίλια 2-1 και Κεραυνός Αναγέννηση Γέρας 1-3 με τον Αλκιβιάδη να έχει ρεπό. Στη βαθμολογία η Φίλια έχει 31 βαθμούς, η Αναγέννηση Γέρας 26, στους 16 είναι ο Κεραυνός, στους 14 ανέβηκε ο Ανδρονικάς, ο Αλκιβιάδης ο οποίος έχει αποχαιρετήσει την κατηγορία έχει μόλις 3 βαθμούς.